είναι αυτό το κτίριο στο κέντρο της Νέας Σμύρνης? Είναι αρχαιοελληνικός ναός? Είναι βιβλιοθήκη? Πολλοί αναρωτιούνται. Μέχρι σήμερα. Η εστία της Νέας Σμύρνης δεσπόζει στο κέντρο της πόλης. Πρόσφατα έκλεισε τα 80 χρόνια της. Σήμερα θα μπούμε στα άδυτά της και όπου υπάρχουν απορίες, θα υπάρξουν και απαντήσεις. Ακούγονται μέχρι και σήμερα τα βήματα του μικρασιατικού πολιτισμού και εδώ χτυπάει η καρδιά τους, διότι εδώ έχουν καταλήξει ό,τι πολυτιμότερο μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους οι πρόσφυγες κατά την διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής. Πολλά από αυτά βέβαια προέρχονται και από την ανταλλαγή πληθυσμών που έγινε αργότερα. Πείτε μας για αυτή την αίθουσα. Αυτή η αίθουσα περιλαμβάνει αντικείμενα και ενδυμασίες τοπικές από διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας. Οι κυριότερες ενδυμασίες είναι αυτές που ήταν νηφικές και είναι και ντυμένες με χρυσή κλωστή. Θα παρατηρήσουμε ότι όσο πλησιάζουμε προς την ενδοχώρα της Μικράς Ασίας, οι στολές είναι πιο χοντρές και μάλιστα μερικές από αυτές φέρουν και γούνα. Είναι ντυμένες με γούνα. Τα ενδύματα αυτά αρχίζουν από εσώρουχα, βαφτιστικά, μορουδίστικα και φτάνουν, όπως σας είπα, μέχρι τα νηφικά. Στην προθήκη εδώ βλέπουμε μία νηφική ποδιά που είναι και ντυμένη επάνω σε ατλάζι με χρυσή κλωστή και αληθινά μαργαριτάρια. Από τον πολύ καιρό το ατλάζι έχει εξαερωθεί και φαίνεται μόνο η εσωτερική επένδυση που υπήρχε. Στη βιτρίνα αυτή θα βλέπουμε νηφική πάλι φορεσιά, η οποία προέρχεται από μέσα από την Καπαδοκία και γι' αυτό είναι το επάνω μέρος είναι επενδυμένο με γούνα. Κάτω βλέπουμε νηφικές παντόφλες, ανδρικές, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο μέγεθος, και στη μία από την οποία βλέπουμε την ύφη να προσφέρει στο γαμπρό τον ανθό της νιώτης της και ο γαμπρός να προσφέρει το κρασί. Εκτός βέβαια των ενδυμασιών, μεγαλοαστικών κλπ, υπάρχει αυτό το τραπεζάκι, το οποίο είναι δώρο των Σμυρναίων προς το στρατηγό Παπούλα. Είναι καλυμμένο με πλακάκια Ισνίκ, τα οποία είναι πραγματικά αριστουργήματα τέχνης. Το διαμάντι της εστίας είναι η αίθουσα Τσακύρογλου. Πράγματι αποτελεί ένα διαμάντι, διότι εδώ φυλάσσονται αντικείμενα πολύ μεγάλης αξίας και σπάνια. Εκτός από τους πίνακες διασήμων ζωγράφων, ιδίως του Μεσοπολέμου, όπως είναι ο Γουναρόπουλος, ο Χαλεπάς κλπ, ο Κόντογλου, έχουμε και το Παναρμόνιο του Αείμνηστου Ψάχου, το οποίο είναι το μοναδικό κομμάτι που έχει διασωθεί και το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τις πρώτες δελφικές γιορτές από τον Άγγελο Σικελιανό και τη γυναίκα του Εύα Πάλμερ. Εάν προχωρήσουμε, πίσω από μας υπάρχουν οι εικόνες, γύρω στις 500 εικόνες, βυζαντινές και μεταβυζαντινές, εκ των οποίων οι κυριότερες είναι μία η οποία δείχνει το Χριστό στα πόδια της Παναγίας να τον μαθαίνει τα πρώτα γράμματα και τρεις εικόνες που δείχνουν την Παναγία με το Χριστό εσταυρωμένο, που είναι η Παναγία του Πάθους, όπως λέγεται, ή η Παναγία του Χάρου. Από αυτές υπάρχουν ελάχιστες. Επίσης υπάρχουν εικόνες οι οποίες είναι αμφιπρόσωπες, δηλαδή είναι αγιογραφημένες και από τις δύο πλευρές και αυτές είναι πολύ σπάνιες. Και όλα αυτά μας τα έχει χαρίσει, στην εστία, το ζεύγος Τσακύρογλου, οι οποίοι ήταν Σμυρνοί.
Επίσης φιλοξενούμε ένα ομοίωμα του Χρυσοστόμου Σμύρνης, δωρεά της οικογένειας Τσακίρη, και το οποίο έχει κατασκευάσει η γλύπτρια Γιοργαντή. Έχει χρησιμοποιήσει μία ρητίνη μαζί με κερί και είναι ακριβώς όπως είναι φτιαγμένα τα εκθέματα στο μουσείο της Madame Tissot. Η αίθουσα αυτή μέχρι πρότινος ήταν παραπεταμένα μέσα σε μπάζα, μπορώ να πω. Με τον τελευταίο πρόεδρο άρχισε μια γενική ανοικοδόμηση, μπορώ να πω, της εστίας, και γι' αυτό έχουμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που βλέπετε γύρω σας. Εδώ φιλοξενούνται πορτρέτα μεγάλων ευεργετών, τα πορτρέτα των 5 μαρτυρισάντων αρχιερέων κατά την Κρασιατική καταστροφή, έργα διασήμων ζωγράφων όπως ο Προκοπίου, ο Νάκης, ο Κόκκινος, αλλά και ξένων ζωγράφων διασήμων. Επίσης υπάρχουν δύο μεγάλα κολάζ της Μυρνιάς καλλιτέχνηδος Νέλης, από τα οποία το ένα είναι αφιερωμένο στην διαχρονικότητα της ελληνικής φυλής και το άλλο στις ομορφιές της Ορθοδοξίας. Έχει πάρει αγάλματα αρχαία και τα παραβάλλει και τα συγκρίνει με πρόσωπα της νεωτέρας εποχής, της σημερινής εποχής. Εδώ έχει πάρει τον Απόλλωνα ή τον Ηνίωχο των Δελφών και έχει πάρει και ένα Βοσκόπουλο από την Κρήτη. Κοιτάξτε το πρόσωπό του πώς μοιάζει με το πρόσωπο ή του Ηνιώχου ή του Απόλλωνα. Και εδώ πάλι έχει πάρει τον Απόλλωνα, της Ολυμπίας εδώ, και έχει πάρει πάλι ένα Βοσκόπουλο της Κρήτης, το οποίο εάν το συγκρίνετε βλέπετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο, καθώς και εδώ ο Βοσκός, ο γέροντας Βοσκός της Κρήτης μοιάζει με τον Ποσειδώνα ή τον Δία. Πίνακες αυτοί είναι του καλλιτέχνη Κόκκινου, ο οποίος ζωγράφιζε με έναν ειδικό τρόπο. Τα χρώματα τα έβαζε σε στρώσεις και πάνω-πάνω έβαζε μαύρο. Και μετά, ανάλογα με το χρώμα που ήθελε να αποδώσει, σκάλιζε την επιφάνεια μέχρι που έβγαινε που φαινόταν το χρώμα που ήθελε. Και οι δύο απεικονίζουν την καταστροφή της Σμύρνης. Στο ένα είναι ο λαός εδώ μπροστά που τρέχει αλόφρονας, και στο άλλο είναι το μαρτύριο του Χρυσοστόμου Σμύρνης, τον οποίο βλέπουμε ντυμένο σε λευκό χιτώνα. Κάθε αίθουσα και ένας θησαυρός, όχι μόνο ιστορικής αλλά και συναισθηματικής και πραγματικής αξίας. Στην αίθουσα Χιωτάκη βρίσκονται αντικείμενα παλιάς Ολλανδικής τέχνης, κυρίως πορσελάνες Delft, διότι ο Χαρίλαος Χιωτάκης ήταν Σμυρνιός στην καταγωγή, αλλά που έζησε και εργάστηκε στην Ολλανδία. Εκτός από τις πορσελάνες Delft έχουμε συνικής τέχνης πορσελάνες, μεγάλη συλλογή πιάτων, όπως και μινιατούρες ασημένιες. Αυτό, καθώς επίσης και ρολόγια χρυσά ασημένια ή έχοντας είναι μέσα σε θήκη από πράσινο φίδι. Επίσης υπάρχει αυτή η τεράστια ντουλάπα του 17ου αιώνα, η οποία μέχρι τώρα μπορεί κανείς να την ανοίξει μόνο με το ένα δάχτυλο. Βλέποντάς την δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι σε αυτό το πελώριο έπιπλο δεν υπάρχει ούτε ένα καρφί και δεν υπάρχει και τρόπος να το ανοίξεις. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτό πρέπει να το μετατοπίσεις, να βάλεις το κλειδί και να το τραβήξεις προς τα έξω. Και να αντικρίσεις αυτή την ομορφιά, την οποία βέβαια έχουμε δημιουργήσει τελευταία βάζοντας δαντέλες, χειροποίητες δαντέλες, καθώς και αυτή την περίφημη κουβέρτα, την κεντυμένη με ασημένια, πραγματικά ασημένια κλωστή. Το δε σιρτάρι, το κάτω σιρτάρι, είναι μονοκόμματο, το οποίο κοιτάξτε πώς ανοίγει, τραβώντας το απλά με το ένα χέρι ανοίγει αυτό το πελώριο σιρτάρι. Και πώς θα ήταν δυνατόν η εστία με το μουσείο και την πινακοθήκη της να μην έχει τον καθεαυτού τρόπο καταγραφής της ιστορίας, το βιβλίο.
Η Βιβλιοθήκη της Εστίας ιδρύθηκε το 1947. Την ίδρυσε η ποιήτρια Φιλή Βατίδου, η οποία ήταν και σύμβουλος της Εστίας. Κυρίως η βιβλιοθήκη έχει εμπλουτιστεί όλα τα χρόνια με δωρεές. Μπορούμε να πούμε ότι κατά ένα 70-80% των βιβλίων που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη είναι με δωρεές, αλλά τα τελευταία χρόνια κάνουμε και αρκετές αγορές, κυρίως για βιβλία που αφορούν τη Μικρασία, ιστορικά βιβλία κλπ. Είναι μια σημαντική συλλογή με αρκετά βιβλία και αρκετά σημαντικά αρχεία. Από τα πιο σημαντικά αρχεία είναι το Αρχείο του Συλλόγου της Ανατολής, το οποίο δωρήθηκε στη βιβλιοθήκη το 1950 επί Προέδρου Λαμέρα από την κοινότητα της Νέας Μάκρης, η συλλογή των καραμαλίδικων βιβλίων, τα οποία είναι και αυτά σπάνια και μοναδικά και από τις λίγες συλλογές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τα καραμαλίδικα, ενημερωτικά να σας πω ότι είναι βιβλία τα οποία γράφτηκαν στα τουρκικά με ελληνικούς χαρακτήρες. Επίσης είναι το φωτογραφικό αρχείο του Κώστα Μεσαηλίδη, πολεμικού ανταποκριτή στη Μικρασιατική Εκστρατεία, το οποίο έχει συντηρηθεί και από τη συντηρήτρια της Εστίας. Επίσης έχουμε σπάνιες και μοναδικές εκδόσεις μέσα στις βιτρίνες, οι οποίες είναι εκδόσεις Μύρνης, Βενετίας, Κωνσταντινούπολης κλπ. Στις εκδόσεις αυτές περικλείονται εφημερίδες, περιοδικά, παλαιά βιβλία, παλέτυπα. Αυτά κυρίως, και κυρίως να πούμε και για οι πολύτιμοι χάρτες της βιβλιοθήκης, οι οποίοι είναι στο έπιπλο, που αφορούν κυρίως τη Μικρασία και τη Γηγενή Ελλάδα. Και ένας σημαντικός πυρήνας της συλλογής είναι αυτός που είναι ακριβώς πίσω από το γραφείο, ο οποίος είναι η σύγχρονη μικρασιατική βιβλιογραφία, η οποία έχει περαστεί και στο σύστημα στο ΑΒΕΚΤ 5,6, που έχουμε πάρει από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών το 2008. Έχουμε καταγράψει περίπου 10.560 τίτλους, οι οποίοι ανάγονται σε 13.000 περίπου τόμους. Να σας πούμε ότι η βιβλιοθήκη διαθέτει και εργαστήριο συντήρησης και βιβλιοδεσίας, πολύ σημαντικό, που το 1992 έχει ιδρυθεί, στο οποίο επιμελώς βιβλιοδετούνται και συντηρούνται σπάνια και μοναδικά βιβλία, εφημερίδες, φωτογραφίες, διάφορα τεκμήρια της συλλογής. Στο σύνολο, πόσους τόμους? Στο σύνολο υπολογίζουμε, δεν είναι κατεγραμμένα όλα τελείως στο σύστημα, αλλά υπολογίζουμε γύρω στους 70-80.000 τόμους. Ή τίτλους περίπου, ακριβώς δεν ξέρουμε. Να σας πούμε ότι οι φωτογραφίες που είναι στους στίχους είναι δωρεά του Μανώλη Μεγαλοκονόμου, προσωπικού φωτογράφου του Βενιζέλου, οι οποίες ήρθαν εδώ το 1992 και τις χάρισε τότε. Επίσης, να σας δείξω κάποια σημαντικά κάδρα, κάποιες προσωπικότητες στο χώρο. Η Φιλή Βατίδου, που ίδρυσε τη βιβλιοθήκη, είναι η κυρία που είναι πίσω, εκεί που είναι δίπλα στη σειρώμενη πόρτα. Είναι η κυρία δίπλα στο ράδιο, σε πιο μικρή ηλικία. Ο Χρυσόστομος Σμύρνης, όταν ήταν Μητροπολίτης Δράμας. Αυτό είναι το αρχαιόλο του Μεγαλοκονόμου. Να σας πούμε ότι η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική, ότι είναι εγγεγραμμένα 3.095 μέλη χωρίς να είμαστε δανειστικοί, ότι στη βιβλιοθήκη διατηρείται αρχείο υποψηφίων διδακτόρων και υποψηφίων ερευνητών και εξυπηρετούμε περίπου 2.000 αναγνώστες το χρόνο. Παλαιότερα κάναμε και κάποιες εκδηλώσεις, συνεργαζόμαστε με κάποια σχολεία τα οποία έρχονται να επισκεφτούν, όπως και τα μουσεία απέναντι. Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει κάποια οικονομική επιβάρυνση. Σε όλο τον κόσμο, δηλαδή και στους δημότες και στα μέλη της Εστίας, και εξυπηρετούμε όχι μόνο ερευνητές από το Λεκανοπέδιο εδώ, αλλά και από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, άμα χρειαστεί. Κυρίως εξυπηρετούμε ιστορικούς ερευνητές που ασχολούνται με τη Μικρά Ασία, τη λογογραφία. Και ακόμα και μαθητές που έρχονται για διάφορες εργασίες, γιατί όπως γνωρίζετε δεν υπάρχει στη Νέα Σμύρνη και άλλη βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχει ούτε κάποια δημοτική, ούτε κάποια σχολική, που να είναι ανοιχτή τόσο πολύ προς το κοινό. Είναι η μοναδική βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη της Εστίας. Αυτά προς το παρόν. Είμαστε 2 υπάλληλοι, είμαστε 3, ο ένας έχει απολυθεί λόγω της οικονομικής κρίσης και κάπου λίγο τη δουλειά στο ΑΒΕΚΤ έχει λίγο ψηλοσταματήσει, γιατί τώρα είμαστε εκ περιτροπής, με εγώ και η κυρία Κούτρα. Και στη συντήρηση πάνω είναι η κυρία Μαυριάνου. Έχει ένα πολύ ωραίο τμήμα συντήρησης πάνω. Τι είναι η Εστία σήμερα? Η Εστία είναι η κυβωτός ιστορίας ολοκλήρου του ελληνισμού. Πρόεδρε, τι θέλει η Εστία να είναι για την πόλη? Ποιο είναι το όραμα? Η Εστία θέλουμε να είναι ανοιχτή σε όλους, στην πόλη, στους πολίτες της πόλης της Νέας Μυρίς και σε ολόκληρον τον πνευματικό κόσμο. Γιατί δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ η Εστία. Είναι ελεύθερη προς όλους και μπορούν να συνευρίσκονται εδώ για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και ό,τι αφορά πνευματικό επίπεδο. Είναι δεδομένο πια ότι η Εστία κινδυνεύει. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί?
την εστία από το 1930 που έχει τηρηθεί από τους Μικρασιάτες, την έχουν σεβαστεί οι πάντες και ιδιαίτερα οι τοπικές δημοτικές αρχές. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτή την περίοδο, την πρόσφατη, κινδυνεύει από τον ίδιο το Δήμο της Νέας Μύρνης. Πιστεύω ότι και οι Νεοσμυρνοί, αλλά και ολόκληρος ο πνευματικός κόσμος της χώρας, που ξέρουν την ιστορία της, θα τη στηρίξουν και παρακαλούμε να τη στηρίξουν.